Έλα εδώ. Έλα σου. Άκου τι θα κάνω. Θα στρίψω το τσιγάρο. Θα το ανάψω. Θα βάλω τα παπούτσια. Θα πάρουμε τα σκουπίδια. Και μετά θα πάμε. Πού θα πάμε? Κάτσε, 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 ηρέμησε, 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 ηρέμησε. Σταμάτα, σταμάτα, όχι, σταμάτα. Θα πάμε πρώτα τα σκουπίδια και μετά θα πάμε. Θα πάμε. Βολτά. Γεια σας, παιδάκια. Τι κάνετε? Με ακούτε? Τι παίζουμε σήμερα? Ένα παιχνίδι το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ και θα έλεγα ότι είναι αφιερωμένο στον Κώστα το Rheinmetall, που του αρέσει πάρα πολύ και αυτού τον καταλαβαίνω. Ένα παιχνίδι που έχω παίξει, έχω παίξει, έχω παίξει. Θα σας πω για το παιχνίδι, για τις προσωπικές μου εμπειρίες. Αλλά πρώτα να πούμε για το ίδιο το παιχνίδι, το οποίο δημιουργήθηκε το 1989 από την Core Design και είναι η ίδια που φτιάξε τη Λάρα, οπότε τυπικά θεωρείται ο μπαμπάς της. Ο μπαμπάς της ή ο sugar daddy της, όπως θέλετε, φαντασία καλπάζει. Το 1989 λοιπόν το είδαμε για SAM Coupé, MS-DOS, Amstrad CPC, Spectrum, Commodore 64, για τον Αρχιμίδη και φυσικά ST και Amiga. Δύο διαφορετικές εκδόσεις, η 16-bit και η 8-bit. Οι διαφορές τους στα γραφικά δεν είναι μεγάλες, είναι μόνο βασίζονται στις δυνατότητες του κάθε μηχανήματος. Δεν χρειάζεται να τους σκοτώσουμε αυτούς, φεύγουμε τον πούλο. Έτσι λοιπόν, η μεγάλη διαφορά τους είναι ότι στις 16-bit εκδόσεις δεν θυμάμαι αν είναι και αυτή του DOS, έτσι που είναι σε EGA, αν θυμάμαι καλά, οι πίστες είναι αρκετά μεγαλύτερες από αυτές τα 8-bit, με εξαίρεση βέβαια ένα fan-made για τον Amstrad Plus, το οποίο έχει κανονικά τις πίστες από τις 16-bit εκδόσεις, καθώς και διαφορετική παλέτα, μιας και ο Amstrad είχε ο Plus 4096 χρώματα παλέτα και 32 ταυτόχρονα στην οθόνη αν χρησιμοποιούσαμε τα sprites του, δηλαδή 16 το mode 0 και 16 με τα sprites 32. Έτσι είναι σε όλα τα μηχανάκια σχεδόν, μην περιμένετε να δείτε όλα τα χρώματα σε ένα layer. Ωραία. Πάει πρώτη πίστα. Ηλία, με ενοχλείς. Σταμάτα. Παίζω. Ηλία, σε παρακαλώ. Έλεγα λοιπόν ότι ναι,
Αυτό. Για το... για τον Άμστραντ και για τα υπόλοιπα μηχανάκια. Αυτό το παιχνίδι σαν παιχνίδι είναι φανταστικό. Αντιγράφει λίγο το... πες το μωρέ, τον Ιντιάνα Τζόουνς και ειδικά αυτό με τους Γερμανούς, ποιο λέγονταν μωρέ, το Lost Ark, Raiders of the Lost Ark, κάπως έτσι. Και γενικά έχει μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Όταν το γνώρισα πρώτη φορά αυτό το παιχνίδι, εδώ έχει και κάποια καρφιά που φεύγουν επάνω, αλλά δεν θυμάμαι πώς θα ενεργοποιείς. Anyway λοιπόν, όταν γνώρισα αυτό το παιχνίδι, το γνώρισα στον φανταστικό μου Amstrad CPC 628, και με το φίλο μου τον Μιχάλη τότε παίζαμε μία-μία, δηλαδή 6 ζωές ο καθένας, 6 ο άλλος, και με πάρα πολύ trial and error κάποια στιγμή, ίσως να πέρασε και χρόνος, κατάφερα να το τερματίσω. Όπως είπα, μισό λεπτό. Τώρα, το timing είναι περίεργο. Όπως είπα και στο προηγούμενο long play στο Area 51, το οποίο όλα αυτά τα παιχνίδια τύπου Manic Miner, κάτσε, έτσι, τα ξεχνάς. Αυτό το παιχνίδι είναι των άκρων. Μπορεί για παράδειγμα να παίζεις 30 χρόνια το Shadow of the Beast, το 1 ή το 2, και να μην το τερματίσεις ποτέ. Ακόμα και με άπειρες ζωές, πάρτα, να μην το τερματίσεις ποτέ. Γιατί είναι έτσι φτιαγμένο, με τους γρίφους του και με τη δυσκολία του, που μπορεί να παίζεις όλη τη ζωή. Σε αντίθεση τώρα, το Rick Dangers θα... περίμενε. Θα παίξεις τόσες πολλές φορές που θα κάνεις master τις πρώτες πίστες. Και πρέπει να επιμένεις. Ένα κόλπο έτσι. Εδώ θέλει... νομίζω ότι θέλει fire και πλάγια να βγει το μπαστούνι για να μην βγουν οι παγίδες. Έλεγα λοιπόν ότι κάνεις master τις πίστες αφού χάνεις συνέχεια. Στην αρχή ξεχνάς που είναι οι παγίδες. Έχει πάρα πολλές παγίδες. Όπα, μισό λεπτό εδώ. Πρέπει να με ακολουθήσουν και οι τρεις και να μην κολλήσουν εκεί στα σκαλοπάτια. Δύο. Μπράβο. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι. Κλακ. Το μπουλό. Ωραίοι μηχανισμοί στο παιχνίδι, όπως εδώ που μπιστάει. Ναι. Μερικοί είναι χαζοί και σε ακολουθούν. Οπότε αν πας πιο εκεί, λογικά θα πεθάνουν. Έλεγα λοιπόν ότι το παιχνίδι αυτό το μαθαίνεις... Έλα από εδώ. Μπράβο, μπράβο τσολιά μου. Με μέτης ήτανε. Τηλέφωνο τέτοια ώρα. Λοιπόν, εδώ πυροβολάμε για να φύγει αυτό και περιμένουμε λίγο να κατέβει. Κατέβα. Και γρήγορα. Εδώ τώρα, παιδιά, είναι το πιο δύσκολο σημείο του παιχνιδιού. Όπα, μία. Και ένα fire εδώ να φύγει οι παγίδες. Λοιπόν, όταν πέφτει, είδατε ότι κάνει σκάει κάτω και κάνει άλλο ένα μικρό πηδηματάκι. Εκεί πρέπει να συγχρονιστείς για να περάσεις αυτή την παγιδούλα. Εδώ, εδώ. Έτσι λοιπόν, αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά μπορεί να το τερματίσει ο καθένας. Δεν είναι skills, δεν είναι αντανακλαστικά. Η γρίφη του είναι trial and error. Θα πεθάνεις εδώ, πέθανες. Αν το θυμάσαι, είναι θέμα μνήμης και χορογραφίας. Και το ξεχνάς πάρα πολύ δύσκολα.
Είχα δοκιμάσει την πρώτη πίστα σε κανονικό Spectrum και είχα παίξει. Τη δοκίμασα μετά από χρόνια τώρα στον emulator. Έβγαλα την πρώτη πίστα και λέω θα το κάνω long play. Ξεκινάω, παίζω, φτάνω στην τελευταία πίστα, γιατί η παιδιά είναι ίδιο με τον Amstrad και εγώ το ξέρω στον Amstrad. Ας πούμε την έκδοση Amiga δεν μπορώ να τερματίσω γιατί δεν ξέρω τα επόμενα, τις εξτρά πίστες που έχει. Στην ίδια πίστα απλά είναι μεγαλύτερη. Αυτό καταλάβατε θέλω να πω. Μισό λεπτό. Έτσι λοιπόν εδώ είναι σαν να το παίζω στον Amstrad, αν εξαιρέσεις το Clash. Εδώ τώρα θέλει λίγο προσοχή. Ωραία. Πάει και αυτή. Πάει. Εδώ θέλει προσοχή τώρα. Κοιτάτε, πρέπει να θυμόσαστε. Εδώ βγαίνει ο σκύλος και τρέχει σαν το διάολο. Έχω πολλά να σας πω, αλλά με το gameplay μαζί το μυαλό μου κάνει κόλπα. Παραλίγο, παραλίγο, παραλίγο. Ωραία. Ναι. Να πούμε λίγο για το παιχνίδι. Το σκορ αριστερά, 6 σφαίρες, 6 δυναμίτες, τα οποία τα αναπληρώνουμε ανάλογα με τι κουτί θα βρούμε, αν έχει δυναμίτες οι σφαίρες, και 6 ζωές. Επίσης, πώς λειτουργεί ο παίχτης. Κανονικά με τις κατευθύνσεις, QAOP, και με το space πατημένο, με το space πατημένο δεν κάνει τίποτα. Αν κάνεις επάνω πετάει σφαίρα. Αν κάνεις κάτω με πατημένο το space και κατεύθυνση κάτω, αφήνει το δυναμίτη όπως τώρα, με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Να το και το κουτάκι μας. Έλα, έλα. Πάρτα. Το κουτί μπορούμε να τα ανατινάξουμε δυστυχώς. Και έχει και άλλη μία κίνηση, το space πατημένο και πλάγια, το οποίο βγάζει ένα μπαστούνι, είναι, δεν ξέρω τι είναι, και κάνει stun τον παίχτη για λίγο. Χρησιμεύει πολύ, όπως και να ενεργοποιείται παγίδες, όπως την πρώτη πίστα που χτύπησα την... Πού θα πάει αυτός? Χτύπησα την νυχτερίδα. Κάθε σοβαρός παίχτης πρέπει να τερματίσει αυτό το παιχνίδι. Οικονομία σφαίρες με δυναμίτη. Έλα. Λοιπόν, ναι. Αν σας αρέσει, παίξτε. Εδώ, κοιτάξτε τώρα. Μπορείτε να προπονηθείτε στις πίστες, εάν δεν θέλετε να το πάτε συμβατικά και ορθόδοξα. Μπουμ. Μπορείτε να... Θέλω να σπάσω τα σκατά εδώ, γιατί σε σκοτώνουν αυτά με τα κουμπίσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την έκδοση που σας αρέσει, την 8-bit, στο αγαπημένο σας μηχανάκι. Και εδώ προσοχή, θέλει λίγο πιο εδώ ο δυναμίτης, γιατί αν το βάλουμε κοντά στην πόρτα δεν έχουμε χρόνο να την μπουλέψουμε. Ναι, να το κατεβάσετε με trainer, με άπειρες ζωές και με level selector. Λοιπόν, κάτσε να κοροϊδέψουμε αυτόν. Και να παίζετε την πίστα που θέλετε. Συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια μέχρι να το μάθετε. Εγώ δυστυχώς τότε δεν είχα αυτή την πολυτέλεια και το έμαθα να τσουπ στο κολλή. Με το δύσκολο τρόπο, αλλά δεν το μετάνιωσα καθόλου. Ωραία. Thank you.
Τώρα που πάμε εδώ, είναι αυτός ο λαβύρινθος είναι. Μας βγάζει στο ίδιο σημείο. Ναι, κάτι τέτοιο θα γίνει εδώ. Μέχρι να θυμηθώ την έξοδο δεν είναι τίποτα. Το ίδιο για από κάτω. Ξέρετε πόσες παγίδες αποφεύγω αυτή τη στιγμή. Παγίδες που δεν φαίνονται. Όπως πέφτω σε κάποια σημεία και πατάω πλάγια και fire για να απενεργοποιηθεί, ή ρίχνω σφαίρα, ή πέφτω στο σωστό σημείο. Είναι πάρα πολλές. Και άμα το ξέρεις το παιχνίδι, απλά δεν φαίνονται στον άλλον. Πάρα πολλές παγίδες, παιδιά. Ας σας πω μια ιστορία την οποία την έχω ξαναπεί. Εσύ θα φύγεις με δυναμίτη. Την έχω ξαναπεί, αλλά είναι κάτι που δεν μπορώ να ξεχάσω. Σας έλεγα λοιπόν ότι κάπου εκεί στα μέσα του 89, κάπου εκεί 12-13, ξανά τα ίδια ρε. Πρέπει να βρω την έξοδο. Ωραία τα γραφικά, έτσι, για το Spectrum. Λίγο το Color Class. Από εδώ, σωστά. Λοιπόν, είχα ένα δόντι που έπρεπε να βγάλω και γύρω στα... Όπα, εδώ, ναι. Ωραία, καλά το πάμε. Είχα ένα δόντι που έπρεπε να βγάλω και φοβόμουν και το είχα αφήσει κανένα 2 χρόνια. Φοβόμουν, δηλαδή έπρεπε να πάρω ένα φάρμακο, ένα ανιφλαμόλ τότε, και εγώ δεν είχα πρόβλημα, επειδή από παιδί είχα πονοκεφάλους, έπινα φάρμακα. Δεν είχα κανένα θέμα. Το πρόβλημα λοιπόν με το ανιφλαμόλ ήταν ότι ήταν πολύ μεγάλο και δεν μπορούσα να το καταπιώ. Και ενώ παραπονιόμουν ότι έλεγα στη μάνα μου δεν μπορώ να το καταπιώ, ενώ έπαιρνα σπιρίνες, ό,τι σκατά μου έδιναν, και σιρόπια, ό,τι θες, έφαγα ξύλο, γιατί νόμιζα δεν ήθελα να το πάρω. Τέλος πάντων, με πήγε στο γιατρό, τα ξεπρίστηκε το δόντι και με έπιασε ταχυπαλμία. Εντάξει, μικρό παιδί, χέστηκα να μου βγάλει το δόντι, άκουγα κάτι κράκα κρούκα και έφυγα και το είχα αφήσει έτσι. Και έπαιζα που λέτε με αυτό το φίλο το Μιχάλη. Βλέπετε εδώ, πατάς για να φύγει αυτό το τσουτσούνι. Έπαιζα με το φίλο το Μιχάλη Silkworm στον Amstrad πολύ, και αυτό εδώ εκείνη την περίοδο. Και μου τη βιδώνει το απόγευμα. Πάω στο γιατρό, ο οποίος ήταν... Πόσο να ήταν τώρα? Σκάρτο χιλιόμετρο. Ήτανε 2 γιατροί. Ωπα, μισό λεπτό, εδώ είναι δύσκολο λίγο. Βγάζουμε πυρομαχικά. Μπράβο μου. Ήτανε λοιπόν 2 οι οδοντίατροι. Ο παπά. Κάτσε λίγο. Ωραία. Ο μεγάλος και ο μικρός. Πρώτα ήταν ο μεγάλος και μετά έρθει ο μικρός. Αυτόν λοιπόν θα τον εφάμε εδώ. Θυμάμαι. Ενεργοποιούμε αυτό. Μόνο που περνάμε από κάτω και περιμένουμε. Ο μικρός, ο γιατρός, όπου μετά τον αντικατέστησε και δυστυχώς πέθανε ο μεγάλος, που δεν ήταν και πολύ μεγάλος τότε. Πήγα λοιπόν, ήταν αυτοί οι δύο, και πάω μικρό παιδί και τους λέω θέλω ένα ραντεβού για αύριο για εκείνη την εξαγωγή. Με ήξεραν, ούτε ξέρεις τι έγινε, μάνα σου, πατέρα σου? Ναι. Όχι ρε. Ναι, εντάξει, μου λέει. Αύριο το πρωί, 8 η ώρα να είσαι εδώ. Μάλιστα. Ξυπνάω 7 παρά, μισό.
αυτό το παίρνω ή φεύγει. Δεν θυμάμαι. Δεν το φτάσα εδώ πριν. Να το παίρνεις. Ξυπνάω αυτά παρά. Ανάβω τον Amstrad και λιώνω στο Rick Dangers. Μεγάλη παρηγοριά. Και πάει 8 παρά 5. Ξεκινάω. Πάω. Κάθομαι. Ξεκινάνε. Το δόντι είχε σπάσει. Δεν έβγαινε. Μου βάλανε μοχλό. Ένα joystick, άκουγα κάτι κράκα κράκα μέσα. Ω, παρά! Εγώ! Μισό. Έχει κάτι κρυμμένο εκεί που πάει αυτός. Πρέπει να είναι πυρκαβλάκι. Πάμε από πάνω. Από πάνω νομίζω το περνάς. Ναι. Αγόρι μου. Ναι, και άγουγα τα κράκα κράκα στο κεφάλι, αλλά είχα στο μυαλό μου ότι... Ωραία, και δυναμίτες. Εδώ τώρα θέλει προσοχή, πρέπει να πέσεις. Εδώ έχει μια... αυτή τη φωτιά! Του είπα να πηδήξει και δεν πήδηξε. Εντάξει. Λίγο το latency, λίγο spectrum. Θυμόμουν τη φωτιά εκεί και δεν πήδηξε. Έπρεπε βασικά πρέπει να περπατήσει και να φύγεις τελείως αριστερά, αλλά έχει και δεξιά κι άλλες και πρέπει να το κρατήσει κάπου στη μέση καθώς πέφτεις. Πάμε. Εδώ. Ωραία. Ένας κρυμμένος με το clash, yeah. Ναι. Σακαλάκα. Σκεφτόμουν λοιπόν ότι... Έλα, θα ξεμπερδέψουμε σε λίγο. Αυτό μπορώ να ενεργοποιήσω τον πιάβλο για να τον σκοτώσω. Ή θα τον φάω από κάτω, δεν πολύ θυμάμαι. Όχι ρε, πως τη φάει πάνω. Πονηρίδης, δεν πιάνει, θα πεθάνεις. Ναι, ωραίο αυτό. Μου άρεσε πολύ το καροτσάκι. Μπαλάκια. Και εδώ. Ωραία. Γιατί εδώ είναι λίγο πακέτο. Εδώ βγάζει συνέχεια φλόγες επάνω. Και πρέπει να πάω από αυτή την πλευρά. Και μετά θα έρθει αυτός. Και πρέπει να κάνω... Ναι. Μισό. Να συγχρονιστώ. Σόφα! Δυναμίτη. Ωραία. Άντε πες το βρε μαλάκα. Αυτό. Ότι... Είχα στο μυαλό μου ότι θα γυρίσω σπίτι και θα συνεχίζω να παίζω Rick Dangers. Dangerous! Και έτσι και έγινε. Εκτός ότι μου αρέσει πολύ σαν παιχνίδι, έπαιζα μόνος μου και με το φίλο μου στο αγαπημένο μου μηχάνημα, έχω και αυτή την ανάμνηση. Και γι' αυτό έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Εσείς τι ξεχωριστές θέσεις έχετε στην καρδιά σας? Γράψτε μου στα σχόλια που λένε και στα κανάλια. Λες και τα διαβάζουν. Τα μικρά κανάλια τα διαβάζουν. Κάποια είναι ειλικρινή. Άλλοι και στα μικρά κανάλια είναι παπαρολόγοι. Εγώ πάντως ζω για τα σχόλια. Το γουστάρω πολύ δικέ μου. Τσακ! Και του πέρασε εκείνη τη στιγμή από τον προκτό. Ένα βλήμα να. Εδώ έχει φλόγα στην άκρη. Έτσι. Τώρα πρέπει να πάμε πάνω σε αυτό
Το τσουτσούνι. Ωραία. Και άλλο ένα. Τώρα. Σέρνει λίγο. Και στον Άμστραντ σέρνει. Leap of faith αυτό. Δεν πρέπει να κουνηθείς καθόλου. Και εκεί μέσα στο απάγγιο που έχει βγάζει φλόγα. Λοιπόν, έλα, η τελική ευθεία. Πάρτα. Παραλίγο να το βγάλουμε με όλες τις ζωές. Εντάξει. Μία μέχρι στιγμής. Και να δούμε την τελική οθόνη, γιατί είναι λίγο επικίνδυνη με τις εκρήξεις. Δρόμο. Αυτό λοιπόν ήταν το Rig Dangerous. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Έφυγα.